Εβδομάδα κρασιών, δηλαδή έχουμε δύο ημέρες απίστευτες. Να ξεκινήσουμε με αυτή που είναι πιο κοντά. Ναι, να πάμε στην Κρήτη ή μάλλον να έρθει η Κρήτη σε εμάς. Να έρθει, να έρθει. Αφού μπαίνουν στον κόπο οι άνθρωποι και ανεβαίνουν σύσσωμοι μάλιστα, το δίκτυο των εινοποιών της Κρήτης, το Wines of Crete, έρχεται για μία ακόμα φορά στην Αθήνα με 30 εινοποιεία, με περισσότερες από 300 διαφορετικές ετικέτες, με πολλές και όμορφες εκπλήξεις, με νέα κρασιά, με νέες παρουσιάσεις. Να μην τα πούμε όλα, έχουμε μαζί μας νομίζω το Ζαχαρία Διαμαντάκη. Καλησπέρα. Κύριε Διαμαντάκη, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Και καλώς να ορίσετε και στην Αθήνα, να μας έρθετε, όχι μόνο εσείς, και τα 30 εινοποιεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς να σας βρούμε με το που έρθουμε, γιατί εμείς ακόμα είμαστε στο νησί. Εινοτικά, ναι. Το ραντεβού μας στο ετήσιο, για άλλη μια χρονιά, εκεί το φθινόπωρο. Το ραντεβού μας με το κοινό της πρωτεύουσας για να δοκιμάσουν τα κρασιά μας και να τα πούμε από κοντά. Μιλάμε για ένα γεγονός, για ένα event το οποίο απευθύνεται τόσο σε εινόφιλους όσο και σε επαγγελματίες του χώρου, σε ανθρώπους δηλαδή που θέλουν να ασχοληθούν με το κρητικό κρασί, να πάρουν μια καινούργια γεύση για τις νέες ετικέτες, τις νέες κυκλοφορίες αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγεται, αλλά και για απλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν απλώς να δοκιμάσουν τον κρητικό αμπελόνα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Όλες οι εκδηλώσεις, όλα τα εινοτικά, γιατί να πούμε ότι τα εινοτικά της Αθήνας είναι μια συνέχεια όλων των εινοτικών που κάνουμε σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί να πούμε ότι έχουμε εινοτικά δύο φορές στην Κρήτη, μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά, mm-hmm. σε ετήσια βάση τώρα μιλάμε. Έχουμε τα εινοτικά της Αθήνας και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε και τα εινοτικά της Κύπρου που είναι εκεί περίπου αρχές Απριλίου. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις από την γέννηση των εκδηλώσεων αυτών, ο σκοπός ήταν να έρθουν σε επαφή και το εινόφιλο κοινό, φυσικά όμως και οι επαγγελματίες. Και οι επαγγελματίες που χρειαζόμαστε να τους δείξουμε πολύ τη δουλειά μας, να δείξουμε τη δουλειά μας, να δούνε και να μας αξιολογήσουν και να πάμε ακόμα καλύτερα στις συνεργασίες μας. Έχουμε παρατηρήσει και εμείς αυτή την εξωστρέφεια που έχουν οι ίνοι της Κρήτης ο σύνδεσμός σας τα τελευταία χρόνια. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είναι η έκτη φορά που έρχεστε στην Αθήνα. Εσείς έχετε διαπιστώσει από αυτή την εξωστρέφεια ότι πραγματικά έχουν γίνει βήματα και έχουν αρχίσει και αγκαλιάζουν το κρητικό κρασί και άλλες περιοχές εκτός Κρήτης? Σαφώς. Από το ξεκίνημα του δικτύου ο σκοπός ήταν αυτός. Να προβάλλουμε τη δουλειά μας, να προβάλλουμε το κάνουμε, να προβάλλουμε ενδεχομένως τη βελτίωσή μας ως εινοποιία και ως κρασιά και ως παραγόμενα προϊόντα. Και αυτό το βλέπουμε να σε κάθε μας εκδήλωση, από κάθε μας εκδήλωση βλέπουμε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε να έχουμε όλο ένα και παραπάνω κόσμο που να θέλει να αγγίξει το κρητικό κρασί, κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν σίγουρο και δεν ήταν σίγουρα ότι ήταν ότι έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Πλέον βλέπουμε ολοένα και παραπάνω κόσμο και ειδικά νέους ανθρώπους που έρχονται κοντά, δοκιμάζουν, τους ενδιαφέρουν πολύ οι νέες ετικέτες, τους ενδιαφέρουν πολύ οι ποικιλίες, τους ενδιαφέρουν πολύ οι νέες εινοποιήσεις ενδεχομένως και η όλη δουλειά και η όλη δουλειά που γίνεται από όλα τα εινοποιεία τα μέλη του δικτύου του Wines of Crete, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και μας αρέσει ιδιαίτερα. Θα παρατηρήσουμε ότι τα 30 εινοποιεία που συμμετέχουν στα φετινά εινοτικά είναι ένας αριθμός πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος. Αν αναλογιστεί κανείς πόσα ήταν τα μέλη των Wines of Crete λίγα χρόνια πριν, όταν ξεκινούσατε αυτή την προσπάθεια και για να επικοινωνήσετε τα κρασιά σας στην Αθήνα, αλλά ακόμη και για να επικοινωνήσετε τα κρασιά σας σε χώρους εστίασης και φιλοξενίας στην ίδια την Κρήτη. Η άνοδος αυτή, η αύξηση αυτή των εινοποιείων λειτουργεί ανταγωνιστικά μεταξύ σας? Γιατί στην ουσία αυτό που
προωθείται είναι το ίδιο προϊόν. Δηλαδή ένα κρασί με τη διαφορετική ποικιλία του καθενός, με τη διαφορετική εινοποιητική προσέγγιση και σαφώς με τη διαφορετική φιλοσοφία. Πώς μπορούμε όμως να πούμε ότι βάζετε στην άκρη τον ανταγωνισμό για να βγείτε ενωμένοι προς τα έξω? Θεωρούμε ότι ξεκινάμε καταρχάς με την άποψη ότι καμία εινοπαραγωγική περιοχή δεν έγινε πασίγνωστη, δεν έγινε, ας το πούμε, θεσμός, δεν έγινε πρέπει για κάποιον εινοχώο από δύο ή τρία ή τέσσερα εινοποιεία. Χρειάζεται να υπάρχει κόσμος από πίσω. Χρειάζεται κόσμος που να ασχολείται, που να κάνει κρασιά, που να ασχολείται γύρω από το κρασί. Οπότε η απάντηση είναι ότι καθόλου δεν κοιτάζουμε ανταγωνιστικά ο ένας τον άλλο. Ίσα-ίσα μάλιστα που προσπαθούμε και ευελπιστούμε αυτά τα μέλη, που, τα 10-12 μέλη που ήταν το 2006 και είναι, και είναι 36 το 2023, ευελπιστούμε να γίνουν πολλά πολλά περισσότερα, για να ούτως ώστε να κάνουμε, να κάνουμε αυτό που είναι πολύ επιθυμητό και που δεν είναι άλλο από το να αποκτήσουμε τη λεγόμενη ηνική ταυτότητα. Mm-hmm. Και η Κρήτη να έχει πολλούς, ας το πούμε λίγο πιο λαϊκά, πολλούς παίχτες στο παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολλά εινοποιεία, πολλά δυνατά εινοποιεία, να υπάρχουν πολλά και δυνατά κρασιά, να υπάρχουν πολλοί και πάρα πολλοί άνθρωποι να ασχολούνται παραπάνω όλο ένα και περισσότερο. Με όλη την αλυσίδα, είτε αυτό λέγεται αμπελουργία, είτε αυτό λέγεται εινοποιείο, είτε αυτό λέγεται εξωστρέφεια, είτε αυτό λέγεται marketing. Και μόνο έτσι θεωρούμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Διαμαντάκη, να ρωτήσω το εξής, επειδή μιλήσατε για εινική ταυτότητα της Κρήτης, φαντάζομαι ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το γεγονός ότι έχουμε εξαιρετικές γηγενείς ποικιλίες, Βυδιανό, Λιάτικο. Ποια είναι αυτή που θεωρείτε ότι είναι το πολύ γερό χαρτί? Βλέπω βεβαίως ότι έχετε ένα masterclass για το Λιάτικο, αλλά νομίζω ότι και το Βυδιανό δεν πάει πίσω. Σωστά. Μην πούμε και για το Θραψανθύρι. Θα λέγαμε από τα λευκά το Βυδιανό και από τα κόκκινα το Λιάτικο. Αυτό εκφράζω μια προσωπική άποψη όμως. Θεωρώ ότι η Κρήτη, ο πλούτος της είναι αυτό που λέμε η πολυποικιλότητα που έχει. Αυτό που δείχνει, που φαίνεται τόσο από μια βόλτα που θα κάνετε στην ενδοχώρα της και θα δείτε τους λόφους, θα δείτε τα υψόμετρα τα διαφορετικά, θα δείτε τα διαφορετικά μικροκλίματα. Αυτό εκφράζεται σίγουρα και στα κρασιά. Και αυτό θεωρούμε πολλές φορές οι περισσότεροι ότι είναι στα πλεονεκτήματά μας. Το ότι μπορούμε να παράγουμε πολλά και διαφορετικά κρασιά. Από την άλλη, η αιχμή του δόρατος τα τελευταία χρόνια σίγουρα είναι η ποικιλία Βυδιανό. Mm-hmm. Που ήταν μια ποικιλία που πριν από 30 χρόνια δεν υπήρχαν κρασιά από αυτήν. Τα τελευταία όμως 20, θα λέγαμε 15, τα τελευταία 15 με σιγουριά χρόνια, θα λέγαμε ότι παράγονται κρασιά εξαιρετικής ποιότητας, κρασιά που ανακαλύπτουμε τώρα το χαρακτήρα τους, ανακαλύπτουμε ας πούμε ιδιαίτερα στο Βυδιανό, ανακαλύπτουμε το πόσο σπουδαία παλαιώνει και πόσο ωραίο είναι να δοκιμάσουμε, να μην δοκιμάσουμε ένα κρασί της τελευταίας εσοδείας, αλλά να πάμε πίσω 2, 3, 4, 5 χρόνια πίσω και να απολαύσουμε ένα κρασί. Και είναι πολύ σημαντικό οι λευκές ποικιλίες να τις κρατάμε και να τις δοκιμάζουμε και αργότερα, και το Βυδιανό είναι μία από αυτές. Να ρωτήσω κάτι λίγο πιο εινολογικό, αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, να μιλήσουμε λίγο για τις ποικιλίες. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, κυρίως στην καλλιέργεια των αμπελιών, αλλά και στις μεθόδους της εινοποίησης, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζει τα σύγχρονα κρασιά της σημερινής Κρήτης? Έχει αλλάξει αυτό που λέγαμε, το ότι έχει αλλάξει γενικότερα στο κρητικό κρασί. Υπάρχει πλέον στόχευση. Αν ρωτήσετε εινοποιούς, συναδέλφους εινοποιούς που ήταν 30 χρόνια πίσω, ενδεχομένως η στόχευση να ήταν κάπως η μαζική παραγωγή, λίγο και εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων βέβαια, να παράγονται πολλά κρασιά και κυρίως ποσότητας. Ήταν λογικό αυτό όμως, με δεδομένο ότι οι ποικιλίες αυτές είναι ποικιλίες που δίνουν πολύ μεγάλη ποσότητα, ειδικά στα δικά σας έφορα εδάφη που καλλιεργούνται. Δηλαδή είναι οι ποικιλίες που λέμε εμείς παραγωγικές. Σωστά.
Αλλά το, αν δεν υπάρχει όμως στόχευση από το κομμάτι, όταν φύγει το σταφύλι και πάει στο ενοποιείο και δεν υπάρχει στόχευση να φτιάξουμε πολύ πολύ ποιοτικά κρασιά, τότε θεωρούμε ότι το παιχνίδι λίγο το χάνουμε. Γιατί τα κρασιά είναι αυτά που μένουν. Τα κρασιά μας χαρακτηρίζουν. Αυτά είναι που λέμε ότι δοκίμασα ένα Βυδιανό που είναι 15 χρόνια πίσω και είναι τέλειο. Και ήταν και ακόμα ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση και αυτό σημαίνει ότι 15 χρόνια πίσω εκεί η αμπελουργία δούλεψε καλά. Ο αμπελουργός έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, ο ενοποιός εξίσου και φτιάξαμε ένα κρασί το οποίο μας έμεινε και μπορούμε να το απολαύσουμε μετά από αρκετό χρόνο. Οπότε πλέον η απάντηση στην ερώτηση θεωρώ ότι είναι ότι η στόχευση πλέον και αυτό που λέγαμε πριν, τα περισσότερα εινοποιεία μικρότερα με πολύ παραπάνω γνώση τόσο σε επίπεδο αμπελουργίας αλλά και εινολογίας. Οπότε αυτή η γνώση βγαίνει και υπάρχει αποτέλεσμα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ας το που λέγαμε και ελπιδοφόρο για το μέλλον μας. Μάλιστα. Πόσο μπορεί κύριε Διαμαντάκη να στηρίξει την ανάπτυξη του εινοτουρισμού το δικό μας κρασί, το δικό σας κρασί, το κριτικό κρασί, να συμβάλλει στην ανάπτυξη του εινοτουρισμού και έχετε δει τα τελευταία χρόνια να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη έντονα? Σαφώς, σαφώς. Ολοένα και παραπάνω κόσμος ασχολείται με το... Έρχεται, μάλλον ολοένα... Είμαστε σε ένα νησί που καταρχάς δεχόμαστε πολλούς επισκέπτες. Ούτως ή άλλως είσαστε βέβαια. Αλλά το θέλω να πω, έχετε δει εσείς να υπάρχει διαφορά χρόνο με το χρόνο? Βεβαίως. Η απάντηση είναι βεβαίως και είναι και λίγο και αλληλένδετο με αυτό που λέγαμε πριν, με τη βελτίωση των κρασιών, με το πόσο, με την παρουσία πλέον των κρασιών στην εστίαση, ίσως με την ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομίας και γενικότερα της γαστρονομίας. Mm-hmm. Αν δείτε επισκέπτες που έρχονται εδώ πέρα τα τελευταία 30 χρόνια από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της Γερμανίας και της Ολλανδίας, ας πούμε, για παράδειγμα, και ρωτήσετε πώς ήταν το επίπεδο της γαστρονομίας το 1995 και πώς είναι το 2023, θα σας πούνε ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Πλέον υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα βελτίωση παντού. Οπότε αυτό βοηθάει κατά πολύ και την ανάπτυξη του εινοτουρισμού. Και τι άλλες κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν, κύριε Διαμαντάκη? Σίγουρα η σύνδεση με τον παραπάνω σύνδεση με τον κλάδο των ξενοδοχείων. Μάλιστα. Μια κίνηση, ας πούμε, είναι μια σπουδαία δουλειά που πρέπει να γίνει είναι εκεί. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό στους επισκέπτες μας να τους δίνουμε την πληροφορία ότι ξέρετε κάτι, η Κρήτη έχει και κρασιά. Γιατί σας λέω με βεβαιότητα ότι πολλοί επισκέπτες, ιδιαίτερα πριν από 10-15 χρόνια, έρχονταν μόνο για τον ήλιο και την παραλία σε μια παραλία της Χερσονήσου ή της Βόρειας Κρήτης ή της Νότιας Κρήτης, χωρίς να ξέρουν ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή, ότι η Κρήτη είχε παραγωγή και παραγωγή πολύ καλών κρασιών. Ενώ τώρα μπορεί να ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή ναι, να υπάρχουν επισκέπτες οι οποίοι να επιλέξουν με γαστρονομικό κριτήριο τον προορισμό Κρήτη. Ακριβώς. Και αυτό είναι το στοίχημα. Και αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δηλαδή πλέον και το βλέπουμε, το βιώνουμε, ότι υπάρχουν δειλά, μπορεί να είναι δειλά-δειλά, αλλά δεν είναι όμως, δείχνουν ότι υπάρχει η τάση. Και μάλιστα, οι επισκέπτες να επιλέγουν αυτό όπως το είπατε, με το γαστρονομικό τουρισμό και που συνδυάζει σαφώς και το που μας περιβάλλει σίγουρα και περιβάλλει και το κρασί και το φαγητό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο να κάνουμε μια πιο μεγάλη κουβέντα για το κομμάτι του κριτικού αμπελώνα. Ευχαρίστω. Εμείς να πούμε ηνωτικά στο Intercontinental τη Δευτέρα, 11 το πρωί με 8 το βράδυ, και για τους συνόφιλους και για τους επαγγελματίες. Θα είναι 30 ηνωπία από όλο το νησί. Ένα από τα χαρακτηριστικά του δικτύου είναι ότι δεν είναι τοπικό. Είναι και από τους 4 νομούς, ναι, είναι σωστό. Είναι και από τους 4 νομούς. Είναι σημαντικό αυτό. Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη.
με πολλές ετικέτες και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει. Ωραία. Να πούμε ότι το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ και είναι ενιαία είσοδος και για τους συνόφιλους και για τους επαγγελματίες. Να πούμε ότι γίνονται δύο εκδηλώσεις στο περιθώριο της έκθεσης. Είναι δύο masterclasses, λιάτικο διαφορετικές εκδοχές, από το Ινωπείο Δουλουφάκη με εισηγητή το Σίμο Γεωργόπουλο και από το Κτήμα Βατεριανάκη μια κάθετη γευστική δοκιμή για τις κρατικές ποικιλίες που αντέχουν στον χρόνο με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και την Εμμανουέλα Βατεριανάκη. 30 λοιπόν την οποία από την Κρήτη. Βεβαίως οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα εκτός να γευτούν και τις νέες ετικέτες να μιλήσουν με τους παραγωγούς και αυτό είναι το σημαντικό με τους εινοποιούς. Να θυμηθούμε δεν πίνουμε όταν οδηγούμε, καλό είναι να πηγαίνουμε με γεμάτο στομάχι, πίνουμε πολύ συχνά νερό, καλό είναι να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης πριν επισκεφθούμε τα εινοτικά, να δούμε ποια ακριβώς εινοποιία, από ποια θέλουμε να δοκιμάσουμε. Δηλαδή ας έχουμε στο νου μας και όλα αυτά, δηλαδή απολαμβάνουμε το κρασί αλλά με μέτρο, κύριε Διαμαντάκη. Πάντα με μέτρο. Είναι ο κανόνας που πάντοτε πρέπει να ακολουθούμε και, να... και όχι μόνο όταν, οδηγούμε, όταν οδηγούμαστε σε εκθέσεις. Σε γενικές γραμμές βέβαια. Το μέτρο ούτως ή άλλως χρειάζεται στη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται στη σελίδα Wines of Crete και στα social media του συνδέσμου. Και έχουμε και 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί, όπως είπαμε, μέχρι τις 8 το βράδυ. Δηλώνετε συμμετοχή από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο ή νοτικά και αποστολή στο 54 160.